Απόντως του Υπουργού Εσωτερικών Παναγιώτη Κουρουμπλή κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Πολιούχου του Πύργου Αγίου Χαραλάμπους. Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης, χιλιάδες πιστοί προσήλθαν για να προσκυνήσουν την ιερή εικόνα του Αγίου στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, ενώ στις 10 ξεκίνησε η επίσημη δοξολογία. Ο Μητροπολίτης Ηλίας κ. Γερμανός συλλειτούργησε παρουσία των Μητροπολιτών Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου και Κεσαριανής Βύρονος και Ημιτού κ. Δανιήλ. Ο κύριος Κουρουμπλής τελικώς δεν ήλθε, παρότι είχε αποδεχθεί την πρόσκληση του Δημάρχου Γαβρίλη Λιατσή, λόγω του έκτακτου Υπουργικού Συμβουλίου που συγκάλεσε το πρωί της Τετάρτης ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας υπό το βάρος των πολιτικών εξελίξεων στη χώρα. Απόν ήταν και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, που παραδοσιακά προσέρχεται κάθε χρόνο, όμως φέτος απουσιάζει στις Βρυξέλλες. Μοναδικός εκπρόσωπος από κυβερνητικής πλευράς ήταν ο εκτελών χρέη Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Διονύσης Παναγιωτόπουλος, ενώ παραβρέθηκαν ακόμη ο βουλευτής Ηλίας Κώστα Τζαβάρας, οι αντιπεριφερειάρχες Ηλίας Γιώργος Γεωργιόπουλος, Οικονομικών Λάμπης Αριστιδόπουλος και Αγροτικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Μπράμος, η εισαγγελέα Ηλίας Εκατερίνη Πετουμένου, οι εκπρόσωποι του στρατού, της αεροπορίας και των σωμάτων ασφαλείας, πρώην βουλευτές και άλλοι φορείς. Με συννεφιά και δυνατό αέρα γιόρτασαν οι Ζακυνθινοί την εορτή του Αγίου Χαραλάμπους στον ομώνυμο ναό. Στη λειτουργία χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Ζακύνθου Διονύσιος, ενώ την παρακολούθησαν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και σωμάτων ασφαλείας και πλήθος κόσμου. Μετά τη λειτουργία, αρχές και πιστοί ακολούθησαν τη λιτανία του θαυματουργού εικονίσματος στα στενά καντούνια της πόλης, κάνοντας μία στάση και στο ναό του Πολιούχου Αγίου Διονυσίου. Ο ιερομάρτυρας Χαράλαμπος τιμάται με κατάνυξη και ευγνωμοσύνη στο νησί της Ζακύνθου, καθώς, όπως πιστεύετε, η παρουσία του στο νησί το 1728 το απάλλαξε με θαυματουργό τρόπο από φοβερή επιδημία πανόλης που χτύπησε το νησί για τέταρτη φορά. Για να τον τιμήσουν οι κάτοικοι έχτισαν την επόμενη χρονιά ένα λιτό ναό, ενώ ο σημερινός, κοντά στο λιμάνι του νησιού, χτίστηκε στη θέση του παλαιότερου που ισοπεδώθηκε με τους σεισμούς του 1953.